Τα δίδυμα μπορεί να έχουν παρόμοιο DNA, ανακάλυψαν οι επιστήμονες. Το κοινό γενετικό υλικό φαίνεται να οδήγησε σε παρόμοιες επιλογές τρόπου ζωής καθώς και στην εμφάνιση. Σας έχουν πει ποτέ ότι έχετε έναν doppelganger? Εσείς και αυτό το άτομο, το διπλό σώμα double body, μπορεί να έχετε περισσότερα κοινά από ό,τι εμφάνιση, από ό,τι μια εμφάνιση. Καθώς μια νέα μελέτη δείχνει ότι τα άτομα που μοιράζονται παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν παρόμοιο DNA. Οι συγγραφείς της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Cell Reports συνέκριναν την εμφάνιση των διδύμων, τον τρόπο ζωής και το γενετικό τους υλικό. Βρήκαν ότι παρόμοιο DNA μπορεί να δεσμεύσει τους ανθρώπους τόσο στη συμπεριφορά όσο και στην εμφάνιση. Χρησιμοποιώντας αλγόριθμους αναγνώρισης προσώπου, οι ερευνητές εντόπισαν τα πιο ακριβή ζευγάρια διδύμων. Στη συνέχεια ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο σχετικά με τα βιομετρικά στοιχεία, τον τρόπο ζωής και συνέλεξαν δείγματα DNA σε άλλου. Αυτά τα δεδομένα τους επέτρεψαν να συγκρίνουν τις ομοιότητες των doppelgangers μεταξύ των γονιδιωμάτων, των επιγονιδιωμάτων και ακόμη και των μικροβιωμάτων τους, για να δουν πώς η σύνθεσή τους μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση ενός ατόμου. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το δίδυμα έχουν παρόμοιους γονότυπους, αλλά παρουσιάζουν διαφορές στη μεθυλίωση του DNA και στα μικροβιώματα. Περιέργως ανακάλυψαν ότι οι doppelgangers με παρόμοια γενετική σύνθεση έδειξαν επίσης παρόμοιες συνήθειες καπνίσματος και εκπαίδευσης, κάτι που θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι το DNA του ενός ατόμου παίζει μεγάλο ρόλο στη συμπεριφορά καθώς και στην εμφάνισή του. Αυτά τα αποτελέσματα θα έχουν επιπτώσεις στην ιατροδικαστική, για παράδειγμα, την ανακατασκευή DNA του προσώπου ενός εγκληματία, στη γενετική διάγνωση, μια φωτογραφία δηλαδή του προσώπου ενός ασθενούς θα σας δώσει ήδη ενδείξεις για το είδος του γονιδιώματος που έχει. Η τελική πρόκληση θα είναι να προβλέψουμε τη δομή του ανθρώπινου προσώπου με βάση το πολυομικό ανθρώπινο τοπίο, δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Μάντελ Στέλλερ. Τώρα, η ερευνητική αυτή ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης ανακάλυψε στη μελέτη τους ότι οι άνθρωποι μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά δεν έχουν σχέση, που μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά δεν έχουν σχέση, όχι μόνο μοιράζονται ομοιότητες στην εμφάνιση, αλλά μπορεί επίσης να μοιράζονται συμπεριφορές και DNA. Για δεκαετίες η ύπαρξη ατόμων που μοιάζουν μεταξύ τους χωρίς να έχουν οικογενειακούς δεσμούς έχει περιγραφεί ως αποδεδειγμένο γεγονός, αλλά μόνο με ανέκδοτους όρους και χωρίς καμιά επιστημονική αιτιολόγηση, λέει ο Δ. Μάνελ Έστελερ, διευθυντής της έρευνας για τη λευχαιμία Τζόζεφ Καρέρας στο Ινστιτούτο στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης. Η ευρεία χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων για κοινή χρήση εικόνων σημαίνει ότι πλέον είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε και να μελετήσουμε τέτοιους ανθρώπους. Οι ερευνητές έκαναν μια γενετική ανάλυση 16 ομοιόμορφων ζευγών ανθρώπων. Αποκάλυψε ότι μερικοί από αυτούς που μοιράζονταν ορισμένες γενετικές παραλλαγές όχι μόνο έμοιαζαν μεταξύ τους, αλλά είχαν και παρόμοια βάρη και χαρακτηριστικά συμπεριφοράς όπως το κάπνισμα. Αυτό υποδηλώνει ότι κοινές γενετικές παραλλαγές σχετίζονται με περισσότερα από τη φυσική εμφάνιση. Μπορεί επίσης να επηρεάσουν κοινές συνήθειες και συμπεριφορές. Η μελέτη είναι μικρή, αλλά ο ερευνητής αναμένει ότι παρόμοια αποτελέσματα θα προκύψουν από μια μεγαλύτερη. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cell Reports. Το ανθρώπινο πρόσωπο είναι ένα από τα πιο ορατά χαρακτηριστικά της μοναδικής μας ταυτότητας ως άτομα. Είναι ενδιαφέρον ότι τα μονοζυγωτικά δίδυμα μοιράζονται σχεδόν πανομοιότυπα χαρακτηριστικά προσώπου αλλά και την ίδια αλληλουχία DNA, αλλά θα μπορούσαν να παρουσιάζουν διαφορές σε άλλες βιομετρικές παραμέτρους. Η επέκταση του παγκόσμιου ιστού και η δυνατότητα ανταλλαγής εικόνων ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη αύξησε τον αριθμό των ανθρώπων που αναγνωρίζονται στο διαδίκτυο ως εικονικά δίδυμα ή δίδυμα που δεν σχετίζονται με την οικογένεια. Εδώ έχουμε χαρακτηρίσει λεπτομερώς ένα σύνολο ανθρώπων που μοιάζουν με τους ίδιους, που ορίζονται από αλγόριθμους αναγνώρισης προσώπου για το τοπίο πολυομικής τους. Αναφέρουμε ότι αυτά τα άτομα μοιράζονται παρόμοιους γονότυπους και διαφέρουν ως προς τη μεθυλίωση του DNA και το τοπίο μικροβιώματος.
Η ομοιότητα μεταξύ των ταυτοποιημένων ανθρώπινων ζευγών δεν περιορίζεται στα κοινά χαρακτηριστικά του προσώπου. Όλοι οι συμμετέχοντες που στρατολογήθηκαν στη μελέτη συμπλήρωσαν ένα ολοκληρωμένο βιομετρικό ερωτηματολόγιο για τον τρόπο ζωής τους. Μελετήθηκαν 68 βιομετρικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής από τα όμοια ζευγάρια. Τα φυσικά χαρακτηριστικά όπως το βάρος, ύψος, καθώς και τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς όπως το κάπνισμα και η εκπαίδευση συσχετίστηκαν σε όμοια ζευγάρια, υποδηλώνοντας ότι και η κοινή γενετική παραλλαγή δεν σχετίζεται μόνο με την κοινή φυσική εμφάνιση, αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει κοινές συνήθειες και συμπεριφορά. Προσφέραμε μια μοναδική εικόνα των μοριακών χαρακτηριστικών που δυνητικά επηρεάζουν την κατασκευή του ανθρώπινου προσώπου. Προτείνουμε ότι αυτοί οι ίδιοι καθοριστικοί παράγοντες συσχετίζονται τόσο με φυσικές όσο και με συμπεριφορικές ιδιότητες που έχουν τα ανθρώπινα όντα. Αυτά τα ευρήματα παρέχουν μια μοριακή βάση για μελλοντικές εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως η βιοιατρική, η εξέλιξη και η εγκληματολογία. Μέσω συλλογικών προσπαθειών η τελική πρόκληση θα ήταν η πρόβλεψη της δομής του ανθρώπινου προσώπου με βάση το πολυομικό τοπίο του ατόμου. Λόγω της δυσκολίας απόκτησης όμοιων δεδομένων και βιοϊλικών, το μέγεθος του δείγματος είναι μικρό, περιορίζοντας την ικανότητά μας να εκτελούμε στατιστικές αναλύσεις μεγάλης κλίμακας. Ένας άλλος περιορισμός είναι ότι τα δείγματά μας ήταν κυρίως ευρωπαϊκής προέλευσης. Έτσι, η μελέτη δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον αντίκτυπο των χρησιμοποιούμενων πολυομικών σε άλλους ανθρώπινους πληθυσμούς.